Μαλούκ πάει μπροστά. Πολύ ωραίο low από την Ταϊλανδέζα αθλήτρια. Ωραία low, ξανά. Ωραία αριστερό από την Ορούκ. Γιώργο, αν είχες αμφιβολίες, νομίζω τώρα σου φύγανε. Βέβαια, τώρα νομίζω ότι ο Ρουκ δεν πιέσε σχεδόν καθόλου. Την ψάρωσε η Όνοκ και πολύ έξυπνα της πήρε το τρίτο γύρο με χτυπήματα πολύ δίκαια. Αναφισβήτητα λοιπόν, η Ταϊλανδή πήρε και το δεύτερο γύρο. Και τώρα πάμε στο τρίτο και τελευταίο γύρο, όπου νομίζω ότι η Αονόκ τα έχει κάνει όλα σωστά και τώρα μένει να επιβιώσει και να, ή να διεκδικήσει τον τρίτο και τελευταίο γύρο, ενώ η Ορούκ φαίνεται να είναι σε μια πολύ δυσμενή θέση. Αριστερό από την Αονόκ. Πολύ δυνατή η Ταϊλανδέζα. Έχει δώσει τα πάντα. Η Ορούκ φαίνεται να έχει παραδώσει τα όπλα. Αριστερό ξανά από την Ορούκ. Πάρα πολύ δυνατή όμως τώρα η Ταϊλανδή, θέλει να τελειώσει αυτό το γύρο υπέρ της.
Τέλος γύρου, τέλος αγώνα. Και λοιπόν τη μεγαλύτερη των κριτών 30-27 η Κουλανάτ Αονόκ από την Ταϊλάνδη παίρνει το χρυσό στην κατηγορία αυτή. Πάμε λοιπόν στον επόμενο αγώνα, όπου είναι ένας αγώνας super fight, όπως είδαμε και πριν, ένας αγώνας δηλαδή που δεν έχει μετάλλια, δεν μετράει για κάτι, είναι μεταξύ του αθλητή, του Έλληνα αθλητή Μάριος Βασίλη εναντίον του Καζακστανού Ζέιν Αλμπαρκούτζι. Γιώργο, super fight, ξανά με Έλληνα εδώ αθλητή. Η βραδιά, η διοργάνωση κλείνει με αυτό το super fight. Είχαμε προηγουμένως στα μισά την Αφροδίτη Κάρμεν Τσαυδαρίδη και τώρα κλείνει την αυλαία σε αυτή την ένατη μέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και κάτω των 23 με τον Μάριο Βασίλη, μέλος της εθνικής ομάδος, συναθλητής του Γιώργου Χριστόπουλου που είδαμε πριν, με τη γωνία του τον προπονητή του τον Αρίστο Πλιάκο και τον ομοσπονδιακό προπονητή τον Αρτέμι Καραμολέκο, και απέναντί του από την Σαουδική Αραβία έχουμε τον Ζαέν Αλμπακιουρί. Είναι ένας αγώνας επίδειξης που σε λίγες μέρες θα έχει τη τιμητική του το άθλημα του Muay Thai, συμμετέχοντας ως άθλημα επίδειξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και αυτό είναι ένα δείγμα το τι θα δούμε στο Παρίσι.
Περιμένουμε εδώ οι αθλητές να βάλουν τις κάσκες τους και να αρχίσει αυτός ο αγώνας Super Fights. Υπενθυμίζω, δεν έχει να κάνει δηλαδή με μετάλλια τίποτα. Κάπως έτσι θα είναι και οι αγώνες στο Παρίσι επίδειξης του Muay Thai. Άλλη επιτυχία στο Μάριο. Μάριος με τα κόκκινα. Υπομονετικά και δύο αθλητές. Πολύ ωραία λόγω, ανταλλάζουν και οι δύο αθλητές. Μάριος πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Προσπαθεί να δώσει και εκείνος καλά καθοριστικά χτυπήματα ουσιαστικά για να βγάλει τους πόντους. Γιώργο. Καθαρός γύρος για τον Έλληνα, ο Μάριο Βασίλη, ένας έμπειρος αθλητής, ανερχόμενος, ταλέντο. Θεωρώ ότι ομόφωνα είναι υπέρ το γύρος. Για να δούμε τι θα δώσουν και οι κριτές. Πάμε λοιπόν στον δεύτερο γύρο.